Χουντή, διδάκτορ ιστορίας και σύμβουλο επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα κύριε Χουντή. Ε, πραγματικά ε, λέμε ότι αυτή η εικόνα με τα άδεια ράφια στην Βρετανία που τίνει να γίνει κανονικότητα προξενεί κατά, κατάπληξη σε όλους μας. Ε, Πού οφείλεται, πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το σκηνικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι πράγματι έχει παρατηρηθεί ένα γεγονός τις τελευταίες ε, ημέρες ή εβδομάδες ότι υπάρχει μια έλλειψη στα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ κυρίως όσον αφορά τα λαχανικά και τα φρούτα ε, δε, δεν αφορά κάποια άλλα προϊόντα δηλαδή mm. ε, και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται σε ένα στοιχείο που αναφέρατε ε, στην υπερβολική εξάρτηση που έχει αναπτύξει το Ενωμένο Βασίλειο τις, ε, τους τελευταίους μήνες ή χρόνια με το Μαρόκο Uh, το Μαρόκο είχε μια πολύ κακή σοδιά, είχε ένα, αρκετά, μια αρκετά κρύα, κρύα εποχή τις προηγουμένες εβδομάδες uh, Αυτό οδήγησε σε επιβολή περιορισμών εξαγωγών από τη χώρα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ αυτών και του Ηνωμένου Βασίλειου uh, Αυτό που κινούμε κάποιες άλλες εισαγωγές οι οποίες δεν πήγαν τόσο καλά από την Ολλανδία και την Ισπανία Έχει οδηγήσει σε ένα uh, περιβάλλον όπου υπάρχουν κάποιες βασικές ελήψεις τι οποίε προσπαθούν τα βρετανικά σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν είναι πολλά, είναι 5-6 το αριθμό, είναι μεγάλε αλυσίδε, να καλύψουν σε συνεννόηση με του τοπικού παραγωγού. Κοντή, Πάτω... λέγαμε ότι ε, αυτό έχει να κάνει, ε, έχει και μια μέση σύνδεση με τον Brexit, υπό την έννοια ότι η βρετανική οικονομία έχει πολύ, εδώ και πάρα πολλά ε, χρόνια στραφεί σε άλλου τομεί που δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτογενή παραγωγή. Το Brexit διαμορφώνει και νέα δεδομένα σε αυτό. Από την άλλη πλευρά. Ε, υπάρχει αυτή η έκρηξη του πληθωρισμού. Ε, με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων και στη Βρετανία είναι κοντά στο 18%. στο 18%. Ε, κοινωνικά τώρα, τι αντανάκλαση έχει αυτή η πληθωριστική κρίση. Ναι, πριν απαντήσω αυτό, υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον για τι αιτίε των ελλείψεων. Η πρώτη είναι ότι οι τιμέ των σούπερ μάρκετ στην υπηρετική Ευρώπη είναι υψηλότερε από την Βρετανία, αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην θέλουν να πουλάνε mm. στην, στα Βρετανικά σούπερ μάρκετ, αλλά να θέλουν να πουλάνε στα Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ όπου οι τιμέ για αυτού είναι υψηλότερε, διότι τα Βρετανικά σούπερ μάρκετ κάνουν κλειστά συμβόλαια έξι μηνών και όχι τα πιο ευέλικτα συμβόλαια τα οποία υπάρχουν στην υπηρετική Ευρώπη ω προ τι τιμέ. Και το δεύτερο είναι ότι οι Βρετανοί αγρότε, σε αντίθεση με κάποιου στην Ολλανδία, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο διτεθειμένοι να δημιουργήσουν συνεταιρισμού οι οποίοι μεταμορφώνονται σε σούπερ μάρκετ στην πορεία, όπω είναι τα Co-op mm. στο Άμφραντο. Για παράδειγμα. Επομένω, και αυτό δημιουργεί κάποιε ελλείψει. κατά τα άλλα, φυσικά ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ υψηλό. Αν δεν κάνω λάθο, είναι ο υψηλότερα καταγεγραμμένο πληθωρισμός από το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Βρετανία. Αυτό δημιουργεί ορισμένε κοινωνικέ αντιδράσει. Παραδόξω, βέβαια, στι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, το κυβερνών κόμμα, το οποίο είχε καταποτιστεί του προηγούμενου μήνε ε, λόγω των πολλών εσωτερικών του προβλημάτων, έχει αρχίσει και ανορθώνεται στι δημοσκοπήσει. Οπότε, αυτό είναι ένα ίσω κατά κάποιο τρόπο παράδοξο ε, φαινόμενο, δημοσκοπικό, διότι κατά τα άλλα υπάρχει μια ενόχληση για τις υψηλές τιμές χωρίς αυτή βέβαια να εκδηλώνεται σε κάποιες πολύ μαζικές ε, αντιδράσεις ενώ Πιστεύετε... διαδηλώσεις ή οτιδήποτε. Πιστεύετε ότι αυτή η δημοσιοπική εικόνα οφείλεται και στην ανάγκη πλέον των Βρετανών να έχουν ένα μίνιμουμ πολιτικής σταθερότητας. Κοιτάξτε, το Βρετανικό πολιτικό σύστημα είναι... Σταθερό από τη φύση του, διότι ε, συνήθως το, το εκλογικό σύστημα προκαλεί αυξημένες πλειοψηφίε. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που συμβαίνουν κυβερνή συνεργασίας ή μειοψηφίας. Προηγήθηκε προηγή, προηγή μια περίοδο αναστάτοση. Εσωτερική όμω θα έλεγα κατά Ήταν κάποιο εσωτερική τρόπο εσωτερική και όχι κυβερνητικής. Η μειοψηφια προηγηθηκε μια περιοδος αναστατωσης εσωτερικης ομως θα ελεγα κρίση των τόρυς αυτή.